Τι είναι η κρίση πανικού? Τα συμπτώματα της κρίσης πανικού μπορεί να επικύλουν αναλόγως στον άνθρωπο. Και συχνά παρατηρούνται οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από κρίσεις πανικού. Μπορεί να έχουν αυξημένους καρδιακούς παλμούς. Μπορεί να έχουν πολύ έντονη ανησυχία στο καστεντερικό, είτε στο στομάχι τους είτε στο έντερο. Μπορεί να έχουν κόμβο στο λαιμό. Μπορεί να έχουν πολύ έντονο πονοκέφαλο. Μπορεί να του κόβει, όπω λέμε, κρύο βρότα, δηλαδή νιώθουν το βέρμα του να είναι παγωμένο και αρχίζουν να αξιολογούν αυτά τα συμπτώματα τα οποία νιώθουν, δεν μπορούν να τα ερμηνεύσουν και είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι από αυτούς, αν όχι όλοι, πιστεύουν είτε ότι κινδυνεύουν να τρελαθούν ή ότι θα πάθουν κάποιο καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια τρέχουν κατευθείαν στα επίγοντα των νοσοκομείων για να μπορέσουν να γλιτώσουν τη ζωή τους ή να μην τρελαθούν. Πώς διαφοροποιούνται τα συμπτώματα μιας κρίσης πανικού από αυτά της αγοραφοβίας? Πολλές φορές δεν διαφοροποιούνται, πολλές φορές συνυπάρχουν. Δηλαδή, αρκετές φορές άνθρωποι με αγοραφοβία μπορεί να κάνουν κρίση πανικού όταν είναι έντονα τα συμπτώματά τους. Λέγοντας αγοραφοβία, εννοούμε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είτε σε κλειστό χώρο, είτε σε ανοιχτό χώρο, μπορεί να παρουσιάζουν πολύ έντονο άγχος. Απλώ κάποιοι άνθρωποι φτάνουν σε τέτοιο επίπεδο που να παρουσιάσουν κρίση πανικού, όπω την περιέγραψε, δηλαδή πραγματικά να φοβηθούν ότι κινδυνεύει η ζωή του ή ότι θα τρελαθούν. Κάποιοι άλλοι όχι σε τόσο βαθμό. Πώ μπορείτε να βοηθήσετε του ανθρώπου αυτού, Αυτοί οι άνθρωποι με κρίση πανικού θα πρέπει πρώτα πρώτα να γίνει έτσι μια πλήρη καταγραφή των συμπτωμάτων του, να του βεβαιώσουμε μέσω εργαστηριακών εξετάσεων και πηγαίνοντα και σε άλλε ειδικότε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του ή ότι δεν κινδυνεύουν να τρελαθούν. Και αυτομάτω από τη στιγμή που έχουμε αυτή την βεβαιότητα, προσπαθούμε να του το επιβεβαιώσουμε και ψυχοθεραπευτικά. Ε, κάποιοι άνθρωποι βέβαια δεν αντέχουν χωρί φάρμακα. Οπότε για μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να χρειαστεί να λάβουν αντικαταφληπτικά και ίσω και κάποια αγχολητικά. Αυτό σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία μπορεί να του βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό ώστε αργότερα να μείνουμε μόνο στην ψυχοθεραπεία και να μην χρειαστεί να πάρουν πάλι άνθρωποι φάρμακα.